Η Μόσχα ανακοινώνει την εκτόξευση διυπηρητικού βαλιστικού πυράβλου από το νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Generalissimus Suvorov, το οποίο πρόκειται σύντομα να ενταχθεί στις τάξεις του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, στέλνοντας ένα μήνυμα προς τη Δύση. Την ίδια ώρα οι Ουκρανοί μάχονται μέχρι τέλους για την ανακατάληψη της Χερσόνας από τους Ρώσους, που καλούν τους πολίτες να εκενώσουν την πόλη για την ασφάλειά τους. Мы сейчас в данный момент находимся на улицах Херсона, как вы видите, людей достаточно в городе много. Сейчас вот у нас 10:50, 3 ноября. Честно говоря, вот по сути, все эти люди, которые проигнорировали вот наши обращения по поводу безопасности и обстрелов, еще раз напоминаю, что ситуация действительно непростая. Και όλα αυτά ενώ το Κρεμλίνο κατηγορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία για έμεση ανάμειξη στον πόλεμο στέλνοντας μισθοφόρους από τρομοκρατικές οργανώσεις. В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό σε όλη τη χώρα από τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για ενεργειακή τρομοκρατία. Ρωσικοί ударοι по нашій енергетиці, по наших енергооб'єктах не припиняються жодної доби. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε συνάντηση που έχουν σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ στην Κωνσταντινούπολη. Στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, είναι η ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, για την οποία η Τουρκία έχει ακόμα αντιρρήσεις. And they are clearly committed to a long-term engagement with Turkey to address your security concerns. So it's time to welcome Finland and Sweden as full members of NATO. Bizim amacımız bu iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Çünkü NATO'nun bugün önündeki en büyük tehditlerden bir tanesi